Hello everybody! Σήμερα παιδιά μου είναι η πολύ μεγάλη μέρα που επιτέλους θα μάθετε, θα δείτε κιόλας το χρώμα του αυτοκινήτου. Σήμερα θα σας αποκαλυφθεί. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας και θέλουμε να προλάβουμε στη σημερινή μέρα, δεν θα σας πω τίποτα άλλο, δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Πάμε να σας δείξω το χρώμα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το χρώμα. Περιμένατε πόσους μήνες για να το δείτε και επιτέλους η αγωνία έφτασε στο τέλος της. Βουαλά! Αυτό εδώ είναι το χρωματάκι. Δείτε το εδώ. Αυτό είναι το χρωματάκι. Πάμε να αραιώσουμε, να γεμίσουμε πιστόλι και να αρχίσουμε να βάφουμε. Για πάμε λίγο και στον ήλιο. Ρίξε πάνω.
ακουστικά και τέτοια. Κάψω καλά αυτό το... Σύστο! Χτύπα το! Μπράβο, καλά! Είδες πόσο ωραία καλύβει τώρα. Ωραίο. Α, από εκεί την πόρτα την έκανες. Οχ, αυτό το άσπρο τι είναι. Πίσω το. Βγάλτε μου το χέρι. Την άλλη μεριά εκεί μπροστά στην πόρτα το ρίξες. Α, μπράβο, έτσι το πας, καλά το πας. Ρίξε πρώτα τα άσπρα μου. Ένα χεράκι. Και πιο κάθετα.
Όπα, πολύ το έβαλε τώρα. Καλά, εσύ, μάνα. Πρέπει να κάνω μία και από κάτω. Εδώ μου φαίνεται λίγο πράσινο, για δεν... Εδώ δεν είναι λίγο ναι, πράσινο. Ναι, κάτω, κάτω. Δεν είναι το πέρασε καθόλου. Ναι ρε, μπόντι. Έχουμε ρίξει λοιπόν δύο χεράκια χρώμα. Να σας δείξω λίγο πως είναι. Έχουμε ρίξει δύο χέρια σε όλα. Τώρα λέμε, επειδή έχουμε και άλλο χρώμα, να ρίξουμε ένα απαλό ακόμα σε όλα τα πράγματα και να κρατήσουμε και λίγο χρώμα στο τέλος για πάνω ενδεχόμενο. Εντάξει, το χρώμα φαίνεται άρρωστο στον ήλιο, άρρωστο, και σκεφτείτε ότι σε αυτό το πράγμα δεν έχει πέσει ακόμα βερνίκι. Φανταστείτε ότι εδώ πέρα δεν έχει πέσει ακόμα πάνω βερνίκι. Φανταστείτε πως θα γυαλίσει μόλις θα πέσει και το βερνίκι πάνω. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με το χρώμα. Εδώ τα πράγματα φαίνεται να πήγαν πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για πρώτη φορά. Καλά φαίνεται να έγιναν. Ό,τι έγινε έγινε τώρα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε βερνίκι, γεμίσουμε το πιστόλι και να αρχίσουμε βερνίκομα, να δούμε και το αποτέλεσμα του χρώματος πως θα φαίνεται. Α, μπράβο, μην το φοβάσαι, δεν πέφτει. Καλά το πας. Α, μπράβο. Θα λάβεις πότε φορτώνεις και όχι. Ρίξε πράγμα, ρίξε, μην το φοβάσαι. Έτσι, ρίξε πράγμα. Με τις τρύπες έπρεπε, ρε. Και στον προφυλακτήρα, τι ωραία το γυάλισες. Λοιπόν, τελειώσαμε με το βάψιμο, τελειώσαμε με το βερνίκι. Έχουμε τελειώσει με το βάψιμο του αυτοκινήτου. Δεν έχουμε τελειώσει γενικότερα, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Έχω να βάψω τον ουρανό μαύρο, μια έκπληξη, δεν θα είναι απλό μαύρο. Τους καθρέφτες εδώ, τις κολόνες, όλα θα γίνουν μαύρα για να φαίνονται έτσι όλα, να γίνουν καινούρια, να είναι, αφού το κάνουμε που το κάνουμε, να γίνει όλο καινούριο από την αρχή. Αυτό είναι το χρώμα του αυτοκινήτου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έβαφα έξω, έχουν κολλήσει κάποια χνούδια πάνω, κάποια μυγάκια, κάποια τέτοια, τα οποία σκεφτόμαστε με τον Νίκο να το περάσουμε όλο με ένα λιφαδόρο, να γυαλίσει λίγο για να φύγουν και αυτά τα στίγματα, τέλος πάντων, που δημιούργησαν κάτι μυγάκι εδώ πάνω στο καπό. Έβγαλα δύο μύγες σήμερα. Κάπου εδώ πέρα που ήτανε. Τέλος πάντων, ξεκόλλησα δύο μύγες. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Αυτό θα δείτε. Αυτό είναι το χρώμα του αυτοκινήτου. Γράψτε μου τη γνώμη σας από κάτω. Εντάξει, έχουν πιάσει ήδη σκόνη πάνω. Γράψτε μου τη γνώμη σας από κάτω για το χρώμα και θα συνεχίσουμε, εννοείται, με κι άλλα βίντεο το ίδιο συχνά, καθώς οι δουλειές εδώ στο αυτοκίνητο δεν τελειώνουν, θα συνεχιστούν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μόνο τρίτη.